Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης θα ονομάζεται το νέο πανεπιστήμιο που θα προκύψει από την ανατοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και μεταξύ άλλων, μετά από χρόνια διεκδικήσεων, προβλέπει την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής για πρώτη φορά στην Κρήτη, κάτι που ήδη έχει προκαλέσει θετικές αντιδράσεις. Το ξεκίνησε ο Νίκος Οροβήθης το 1995, όντας διευθυντής στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής. Σήγασε για λίγα χρόνια. Το διεκδίκησε από τον Ευθυμίου, τον υπουργό τότε του ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι θυμάμαι σταμάτησε αυτό το πράγμα για λόγους και τοπικιστικούς, δεν θέλω να αναφερθώ περαιτέρω, και σήμερα το βλέπουμε με πολύ χαρά να είναι μέσα στο σχέδιο νόμου που πρότεινε ο κύριος Γαβρόγλου. Το τμήμα προβλέπεται να έχει έδρα τον Άγιο Νικόλαο, κάτι που αποκαθιστά μία ακόμη διεκδίκηση και αίτημα της Ανατολικής Κρήτης. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία αναβαθμίζει το ΤΕΙ Κρήτης, αλλά και το σύνολο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Κρήτη. Όπως επισήμανε η πρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, η εξέλιξη αυτή είναι κάτι περισσότερο από ενθαρρυντική, καθώς θα ενισχύσει σημαντικά τον αθλητισμό αλλά και τα ίδια τα παιδιά που κατά εκατοντάδες μετακινούνται προς άλλες πόλεις της Ελλάδας για τις σπουδές τους, την ώρα που το κόστος για να μπορούν να επιστρέφουν στο νησί για αγώνες και αθλητικά σωματεία, στα οποία προπονούνται, να είναι απαγορευτικό, και η τάση να εγκαταλείπουν τις προπονήσεις, μια συνήθις πρακτική. Προσδίδει πάρα πολλά πράγματα σε όλο τον αθλητικό κόσμο. Ξέρετε ότι πάρα πολλές ομάδες στην Κρήτη ευελπιστούν να ανέβουν κατηγορία, τα παιδιά μας να μην φεύγουν από εδώ, να πάνε να σπουδάσουν σε ένα άλλο τεφά. Έχουμε πάρα πολλούς Κρήτες που πηγαίνουν στην Πάνω Ελλάδα, γιατί η Αθήνα ήδη είναι κορεσμένη και ανεβαίνουν από Τρίκαλα και προς τα πάνω τα παιδιά μας για να σπουδάσουν. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα υπάρξουν εδώ κέντρα ανάπτυξης, όπως είναι εργοφυσιολογία, όπως είναι εργομηχανικά κέντρα, όπως είναι βιομηχανική, βιομηχανία του αθλήματος. Θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε και σε σχέση με βιομηχανικά παπούτσια, ρούχα. Ήδη είμαστε σε συναντήσεις και συνομιλίες με ξένους καθηγητές πανεπιστήμιου και Έλληνες, πώς μπορούμε αυτό το καινούριο τμήμα να έχει... Να κάνει θράψη, για να το πω έτσι, να είναι κάτι που δεν υπάρχει. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου, στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης θα ιδρυθούν η Σχολή Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών και Σχολή Μηχανικών με έδρα το Ηράκλειο, Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών με έδρα το Ρέθυμνο και συνολικά 17 τμήματα όπως Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, Γεωπονίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μουσικής Τεχνολογίας, Μουσικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αλλά και Φυσικοθεραπείας. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να ψηφιστεί πριν τις διακοπές του Πάσχα και τα τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης να βρίσκονται στο μηχανογραφικό του 2019, κάτι που κρίνεται απαραίτητο από τις ακαδημαϊκές μονάδες του ΤΕΙ Κρήτης.